Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζορτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζορτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πως την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζορτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζορτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη! Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά Γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη! Τζορτζ, το ακρόντεον είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζορτζ. Ίσως ο Τζορτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά Γουρουνάκη. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά Γουρουνίτσα παίζει βιολί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζει ακορντεόν. Η Πέπα παίζει τύμπανο. Ο Τζορτζ όμως τι όργανο θα παίζει? Ο Τζορτζ φυσάει το κόρνο. Η μαμά δεν μπορούσε να παίξει κόρνο, αλλά ούτε ο μπαμπάς μπορούσε. Ακόμα κι εγώ δεν μπορούσα. Να όμως που ο Τζορτζ μπορεί. Παππού, γιατί αρέσουν τα λουλούδια στις πεταλούδες? Παίρνουν την τροφή τους από τα λουλούδια. Πώς? Έχουν πολύ μακριές γλώσσες. Πιο μακριές από τη δική μου? Ω, ναι. Η γλώσσα της πεταλούδας είναι ακόμη πιο μακριά από τη δική σου. Τη χρησιμοποιεί για να πίνει από το λουλούδι. Wow. Πέπα, η πεταλούδα σε πέρασε για λουλούδι. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το Γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζορτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζο,
Τζορτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζορτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζορτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά! Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλό στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Παπα Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππούς Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκι. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Wow. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκι. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Ο
Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μηλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μηλιά εδώ και εδώ έχει μια μηλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Wow, θησαυρός! Ζήτω! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω. Χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζος λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο. Ο Τζόρτζ βρήκε μία αράχνη στον νηπτήρα. Ο Τζόρτζ θέλει η αράχνη να γίνει φίλη του. Η αράχνη αρέσει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Μη φοβάσαι, Πέπα. Σε παρακαλώ, μπαμπά, διώξ' τη. Μα γιατί τέτοιος πανικός? Γεια σου, Τζόρτζ. Μήπως είδες την αράχνη? Είναι πολύ τρομακτική. Πάρ' την από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Πέπα. Οι αράχνες είναι πολύ πολύ μικρές και δεν μπορούν να σε βλάψουν. Αλλά μη φοβάσαι. Ο μπαμπάς θα τη βγάλει από το δωμάτιό σου. Ω, μεγαλούτσικη είναι. Θα φωνάξω τη μαμά γουρουνίτσα. Μαμά γουρουνίτσα! Γεια, κύριε Καλαμουπόδαρη. Η Πέπα αρχίζει κάπως να ξεθαρεύει. Της αρέσει το κουκλοσπιτό μου. Γεια σας, παιδιά. Άκουσα ότι βρήκατε μία μικρή αράχνη. Θα τη βγάλω από το δωμάτιο για να μπορέσετε να παίξετε. Μαμά, τη λένε κυρία Καλαμουπόδαρη. Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας πάμε. Καλή ιδέα, μαμά γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά γουρουνάκι. Αργότερα. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά,
Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τζόρτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζόρτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονάνθρωπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζόρτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο
έναν άνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζόρτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο. Δεινόσαυρος. Ωραία. Ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο. Θα βρεχεί. Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά γουρουνάκι. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμα. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι. Στέγνωσες. Και ο καημένος σου μπαμπάς έγινε μουσκεμα κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Βρέχεται το πάτωμα. Πόπο, τι θα κάνουμε, μπαμπά γουρουνάκι? Μην ανησυχείτε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης χρησιμοποιεί ένα κουβά για να μαζέψει τις σταγόνες. Μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Παιχνιδάκι. Τι? Γρήγορα, βρείτε κάτι άλλο να μαζέψουμε το νερό. Έβγε, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Γεια σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεις όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη. Ναι. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α. Α. Ναι. Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βεκά, γιατί σου ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου. Είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Κι εγώ μάγισσα. Μιαου. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πόπο, ο Τζόρτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζόρτζ, κοίτα. Εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε έναν κριτή. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον κριτή. Είμαι κριτής, είμαι κριτής. Μπαμπά, τι είναι ο κριτής? Ο κριτής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία. Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη.
Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαξοι. Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Η Πέπα, Τζόρτζ και εγώ θα παίξουμε κούκλο θέατρο. Φανταστικό. Θα έρθουμε να τον δείτε έτοιμοι. Θα λέμε σε λίγο. Κούκλο θέατρο. Πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χλόη. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό. Πολύ ωραία ήταν. Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη. Γεια σου, Πέπα. Χω-χω-χω. Είναι ολόιδια, εσύ! Νομίζω ότι έκαναν την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Το ευχαριστήθηκα το φαγάκι μου. Τι γρουνάκι, θα σε πάρει ο ύπνος και θα ροχαλίζεις όπως κάνεις πάντα. Τι θέλεις να πεις? Ο μπαμπάς λέει ότι πάντα σε παίρνει ο ύπνος και ότι ροχαλίζεις δυνατά. Κάπως έτσι. Ο μπαμπάς σου έχει δίκιο. Όντως ροχαλίζω έτσι. Μπαμπά Γουρουνάκη, δεν πρέπει να μιλάς έτσι για το θείο Γουρουνάκη. Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς ή ο θείος Γουρουνάκης μπορούν να σε ακούσουν. Ο μπαμπάς και ο θείος Γουρουνάκης αποκοιμήθηκαν. Πώς φαίνεται ότι είναι αδέλφια. Τι έγινε? Άρχισε κιόλας το κούκλο θέατρο. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα εμπρός. Κάνε πιο κύμα, μαγουρουνίτσα. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Καληνύχτα, μπαμπά. Νύχτα, νύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται στη σκηνή. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης κοιμάται έξω, κάτω από τα άστρα. Λατρεύω το κάμπινγκ. Να κοιμάμαι στην ύπαιθρο με τα αστέρια από πάνω μου. Μάλλον δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα τελικά. Είναι πρωί. Μπαμπά, ήταν ωραία και άνετε μέσα στη σκηνή. Οχ, πού πήγε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάθηκε. Τον καημένο τον μπαμπά. Πρέπει να κρύωσε και να βράχηκε. Μα πού να είναι τώρα? Τι είναι αυτός ο ήχος? Ακούγεται σαν ροχαλιτό. Τι παράξενη θόρυβη. Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται. Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι. Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά.
Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές Κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν εστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας. Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Λαχ! Αιδιαστικό! Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας! Γεια σας, γιατρέ καφέ αρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός καφέ αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινες πυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφεαρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι! Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφεαρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Κυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα! Γεια σας! Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει! Δύο ενηλίκων και δύο παιδικά. Δεινόσαυρος. Και ένα για το δεινόσαυρο. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Wow. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας.